Αρκαδία 938. Κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕ, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, συνάδελφοι, κύριοι Πρόεδροι των Εργατικών Σωματείων που είστε εδώ, παρόντες, κοινωνικών φορέων, εκπρόσωπων κομμάτων, οργανώσεων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω όλους στην πόλη μας, στην Τρίπολη, στις εργασίες της Παπαγεωργονησιακής Συνδιάσκεψης για την 100η επέτειο της ΓΕΣΕ, με στόχο την αναδρομή στο παρελθόν, την καταγραφή του παρόντος, αλλά και την ανάπτυξη μελλοντικών προσεγγίσεων στον χώρο της εργασίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Χαιρετίζω την σημερινή συνάντηση με θέμα αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή για δεκαετίες. Το θέμα της εργασίας και των προκλήσεων των καιρών. Το 1918 οι εργάτες στην Ελλάδα έκαναν το μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής για ένα καλύτερο αύριο, για ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες. Ήδρυσαν τη ΓΕΣΕ και με την σημερινή παπαγεωργονησιακή συνδιάσκεψη η Γενική Ομοσπονδία γιορτάζει την ιστορική αυτή επέτειο, φιλοδοξώντας παράλληλα να συμβάλλει με τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιηθούν σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον για την εργασία, αλλά και για να προσεγγίσει κρίσιμους τομείς για την τοπική και για αυτή την ελληνική κοινωνία και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί η ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να θεωρείται ως κάτι το ξεκομμένο από την κοινωνία και τους ανθρώπους. Η ανάπτυξη αφορά ξεκάθαρα την αντιμετώπιση της ανεργίας και την θωράκιση της εργασίας, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, με την μακρόχρονη, πολυμέτωπη οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πνευματική κρίση που επηρεάζει καθοριστικά όλους τους τομείς της ζωής μας. Μιας εποχής που δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητος ο χώρος της εργασίας. Και εδώ έρχεται η σημερινή συνδιάσκεψη να δώσει απαντήσεις στο σήμερα και στο αύριο των εργαζομένων σε μια προβληματισμένη κοινωνία. Τα θέματα που αφορούν την οικονομική κατάσταση της χώρας σε ένα μεταμνημονιακό τοπίο που επηρεάζει τους θεσμούς της εργασίας, οι εισηγήσεις σχετικά με το μέλλον της αγοράς εργασίας και τις συνεχείς αλλαγές, οι προτάσεις για την κοινωνική ένταξη και περαιτέρω εξέλιξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε μια εποχή ανατροπών και πάντα σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη, όπως υπόθηκε προηγουμένως, θα συγκληρωθούν από ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις παρατάξεων, ομιλητών και συμμετοχόντων και εύχομαι από καρδιάς να εκφράζουν την βούληση και τις ανάγκες όλων των εργαζομένων της χώρας μας, ικανοποιώντας το αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα της εργασίας που προάγει τις αξίες της προσωπικής πρόοδου και της κοινωνικής συνοχής. Από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, παραδείγματος Πελοποννήσου, τον κύριο Κωνσταντρέα Γιάννη και το προσωπικό του παραδείγματος για την άψογη συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας, όχι μόνο σήμερα και διαχρονικά, καθώς και για την διοργάνωση της σημερινής συνδιάσκεψης εδώ στη Τρίπολη, με κορύφωση βέβαια το βράδυ με τη συναυλία και την παρουσία σημαντικών καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων που θα γίνει ως πρώτη φορά έξω από την Αθήνα εδώ στην πόλη μας και είναι πολύ τιμητικό για την Πελοπόννησο και για την Τρίπολη. Αρκαδία 938.